Ήσουν όντως εσύ μάρτυρα στον δεύτερο γάμο του πατέρα σου, ναι, Μαρτίνα ναι, μου, ναι. Και όταν γνωρίστηκαν Στον με πολιτικό, την ναι. σύζυγό του, ήσασταν και εσείς τα παιδιά ναι, του. Ναι, στο ίδιο τραπέζι γνωριστήκαμε όλοι μαζί. Ναι. Εντάξει, μας ήταν αρκετά έτσι, ζούσαμε μαζί τη σχέση μας, ναι. Γνωρίσαμε τη μαζί. Πολλά καλή. Είναι όμορφο αυτό, το συναίσθημα, να νιώθεις ότι ξέρεις και ο πατέρας σου ότι είναι καλά. Ακριβώς. Και είναι χαρούμενος. Που κάποιες φορές μπορεί να παραξηγηθεί. Γιατί περάσατε δύσκολα εν ως τούτον, οικογένεια. Και απλά θέλεις ο άλλος να νιώθει καλά, να έχει κάποιο δίπλα του, να... τούτον, είναι πολλά, πολύ πρόβο. Και εμείς οι κόρες, Αθήνα μου, έχουμε λίγο το βάρος έτσι, της ευθύνης και μια αδυναμία του πατέρα. Έτσι, με βλέπει και εμένα τώρα ο δικός μου. Έχουμε αδυναμία. Ακριβώς. Και θέλουμε να είναι καλά, έχουμε την έννοια του. Είπα το μια φορά σε έναν interview με την εκστρατεία, ότι κάπως έτσι, ότι νιώθα έτσι λίγη ανακούφιση, ας πούμε, που ήβρεν τη γυναίκα του. Και κάποιος με παρεξήγησε ότι ξεφορτώθηκα τον, αλλά είναι απλά ότι εγώ θα έχω πάντα την ευθύνη, θα νιώθω πάντα τον το πράγμα, απλά θα ήθελα και εγώ να έχω χρόνο επειδή για τον. Μια γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί, εντάξει, σχετικό αυτό, να τα βγάλει πέρα πιο εύκολα, πιστεύω. Τώρα ακούγεται λίγο κάπως αυτό, μπορεί και όχι, αλλά ναι, μπορώ να καταλάβω αυτό ναι, που ναι, κάπως έτσι λες. Το εννοούσα, ότι διαφορετικό η σχέση που έχει μια κόρη με τον πατέρα είναι... θα αλλάξει ποτέ, απλά οι ευθύνες μπορούν να μοιραστούν. Ναι.